Κύριε Παυλόπουλε, είμαι προβληματισμένος και ανήσυχος. Οι αναλύσεις που παίρνω από τις επιτροπές των ειδικών, λοιμοξιολόγων, επιδημιολόγων, είναι τέτοιες που δείχνουν ότι έρχεται και στη χώρα μας αυτό το τρίτο κύμα. Και τα κρούσματα προφανώς αφορούν κατά κύριο λόγο αυτή τη στιγμή την Αττική, των 4-5 εκατομμυρίων κατοίκων. Και αυτό μας απασχολεί και τα στοιχεία τα οποία θα σας παραθέσω είναι τέτοια που νομίζω ότι προβληματίζουν όλους. Με βάση τα στοιχεία του ΕΚΑΒ, τις τελευταίες 3 μέρες είχαμε 6 Δευτέρου 231 διασωληνωμένους, 7 Δευτέρου 245, 8 Δευτέρου 260, δηλαδή 15 συμπολίτες μας, συνάνθρωποι μας διασωληνωμένοι παραπάνω την ημέρα. Οι 10 από αυτούς στην Αττική, δηλαδή μια ολόκληρη μονάδα ΜΕΘ την καταλαμβάνουμε και την γερμίζουμε την ημέρα στην Αττική. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΟΔΗ, και αυτό είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό γιατί είναι ένα νέο στοιχείο, την περίοδο 24-31 είχαμε σημαντική αύξηση 11% στο ποσοστό των κρουσμάτων με ηλικιακό εύρος 0 έως 9 ετών. Προσέξτε, 435 θετικά παιδιά στα 6.676 κρούσματα, έναντι 2.97 στα 5.59 την προηγούμενη περίοδο. Και στα νοσοκομεία της Αττικής αυτή τη στιγμή έχουμε το 71% 71 κατηλημένες ΜΕΘ, ενώ την ίδια μέρα την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε 62%. Και σύνολο νοσηλευόμενων COVID έχουμε 1.899, ενώ την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε 1.594. Αυτά λοιπόν είναι, όπως βλέπετε, τρία στοιχεία. ΕΚΑΒ διασωληνωμένοι, ΕΟΔΗ ηλικίες 0 έως 9, νοσοκομεία Αττικής και νοσηλευόμενοι COVID στην επικράτεια, που μας ανησυχούν και μας προβληματίζουν. Και τι σημαίνει αυτό, κύριε Υπουργέ? Σημαίνει ότι αυτονόητα εξετάζεται με αλφαγιώτα και με έψιλον την αυστηριοποίηση των μέτρων, ειδικά στην Αττική. Το στοιχείο για τα παιδιά μας ανησυχεί ιδιαίτερα. Κύριε Παυλόπουλε, επί 11 μήνες δίναμε μια άνηση μάχη με τον κορονοϊό και τα καταφέραμε. Τώρα δίνουμε μια μάχη με τον χρόνο, δηλαδή μέχρι να εμβολιάσουμε το 60-70% του πληθυσμού. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό να βαδίσουμε στον σωστό δρόμο. Δεν δικαιούμαστε να κάνουμε τίποτε λιγότερο από αυτό το οποίο προστάζει η ανάγκη. Άρα λοιπόν η δική μου εικόνα με βάση τα στοιχεία αυτά και των ειδικών οδηγεί στο συμπέρασμα ότι θα πρέπει ενδεχομένως, αν και σήμερα τα στοιχεία είναι τέτοια, θα περιμένουμε τον ΕΟΔΗ, και η εισήγησή μου, αν θέλετε, στην Επιτροπή θα είναι ένα πιο σύντομο, πιο σκληρό οριζόντιο μέτρο. Δηλαδή ένα lockdown τέτοιο, ενδεχομένως όπως του προηγούμενου Μαρτίου, που θα μπορέσει να φέρει σύντομα αποτελέσματα και σύντομα να αποκλιμακώσει και να μαζέψει την κατάσταση.